Είπα σήμερα να κλείσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που αφορά από μικρούς μέχρι πολύ μεγάλους. Αρκεί να το λέει η καρδούλα τους. Μαρία Λατζόγλου, καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Στη δική μου τη συνείδηση, αλλά και στο κοινού τη συνείδηση, δίπλα από το όνομά σου υπάρχει κάπου μέσα στην πρόταση η λέξη έρωτας. Σε έχουμε ταυτίσει με τον έρωτα. Καλά έχουμε κάνει. Καλά έχετε κάνει. Γι' αυτό ήρθα και τώρα που είναι το Αγίου Βαλεντίνου σε λίγες μέρες. Να προετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι. Στο θεωρητικό κομμάτι τουλάχιστον. Έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι. Έχεις γράψει για τον έρωτα, τον έχεις μελετήσει τον έρωτα, τον έχεις ζήσει τον έρωτα. Βέβαια. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον έρωτα αν δεν τον έχεις ζήσει. Και όσες φορές έχουμε μιλήσει εδώ πέρα, μιλάω βιωματικά. Δεν μιλάω ως ειδικός. Ναι. Ειδική... Είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπορούν να μιλάνε, αλλά αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να μιλήσεις για τον έρωτα. Σε ευχαριστώ που αφήνεις ένα κομμάτι σου εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Αλλά πώς θα μιλήσουμε για τον έρωτα? Θα, αν έγραφα λαϊκό τραγούδι, όπως λέγαμε και πριν, θα έλεγα το στίχο «Γιατί ξεερωτευόμαστε αυτούς που ερωτευόμαστε». Τι μας συμβαίνει? Γιατί από εκεί που γνωρίζω τον έρωτα της ζωής μου, που σχεδόν όλοι οι έρωτες όταν τους γνωρίζουμε θεωρούμε ότι είναι οι έρωτες της ζωής μας, μου αρέσουν τα πάντα σε αυτόν και μετά από λίγο καιρό αρχίζει να αποδομείται αυτό το υπέροχο είδωλο που έχω στήσει εκεί ψηλά και τελικά δεν μου αρέσει τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι νομοτελειακό να συμβεί αυτό? Νομοτελειακό είναι το που το βάθος της αποδόμησης έχει διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ο Σιδηρόπουλος πάντως, ο Παύλος, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται «Απογοήτευση». Απογοήτευση. Και λέει στην αρχή όλα είναι καλά και μετά γίνονται όλα μαύρα, αλλά εγώ από την αρχή ξανά. Είναι δεν το βάζει αυτό, κάτω, γιατί ήταν ερωτικός άνθρωπος. Είναι ένας ωραίος τρόπος να βλέπουμε τη ζωή μας και τη σχέση μας με τον έρωτα. Αυτό είναι... που ξανανοίγουν, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο, γιατί έχει μέσα και την αισιοδοξία, δηλαδή... Εγώ βέβαια είμαι υπέρ της άποψης, μετά από κάποια ηλικία τουλάχιστον, όπως είναι η δική μου, να προσπαθείς να ερωτεύεσαι τον ίδιο άνθρωπο. Mm-hmm. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ναι. Ειδικά αν έχεις παιδιά, είναι πιο ωραίο. Mm-hmm. Πιο εύκολο. Εντάξει, πιο εύκολο με την έννοια ότι τον ξέρεις, σε ξέρει και πας μαζί. Έχεις μια ιστορία και πας ξανά. Το προσπαθείς. Δεν έχει το αρχικό, γιατί το αρχικό έχει το άγνωστο. Αλλά έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα που είναι πολύ ωραία. Και που μπορείς να τα ανακαλύψεις και να έρθουν προφανώς μόνο αν έχει προϋπάρξει μεγάλη πορεία και έχει δουλευτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα κάθε φάση μια σχέση έχει κάτι να σου δώσει. Ναι, και αν πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος, τον ξέρω, δεν έχω τίποτα άλλο να πάρω, κάνουμε λάθος. Πάντα έχουν κάτι άλλο οι άνθρωποι να μας δώσουν. Άρα μπορώ να επαναφέρω το ερωτικό στοιχείο μέσα στη σχέση μου, το ερωτικό στοιχείο. Το αίσθημα του έρωτα για τον σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου. Ναι, αρκεί να μην περιμένω να είναι το ίδιο. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, μα τώρα δεν είμαι ερωτευμένος, δεν είναι όπως στην αρχή. Ναι. Πρέπει να αλλάξεις λίγο την οπτική. Υπάρχει κάποιο τρίκ γι' αυτό. Ναι, να μην πας στην αρχή. Να μην κάνεις σύγκριση δηλαδή με την αρχή. Μνημόσυνο. Η αρχή ήταν αρχή. Θυμόμουν τότε ναι. Που. Στην αρχή κάναμε αυτό. Ναι, δες τώρα τι μπορείς να κάνεις. Κάτι άλλο. Γιατί κι εσύ έχεις κάποια άλλη ζωή αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι όπως ήσουν πριν, ούτε ο άλλος. Δηλαδή και φαντάσου και τα ζευγάρια πανσχάρι που είναι 5-10 χρόνια, 15-20 στην αρχή. Μα τότε ήσουν ένα παιδί, τώρα είσαι ενήλικας ή μεσήλικας, ανάλογα. Τότε ήσουν σε μια άλλη κατάσταση ζωής, τώρα μπορεί να έχεις παιδιά, να έχεις υποχρεώσεις, να έχεις δουλειά. Τότε ενώ ήσουν φοιτητής. Σωστά. Άλλη φάση ζωής. Άλλη φάση ζωής. Οπότε συγκρίνουν ανώμια πράγματα, απογοητεύονται και μετά δεν έχουν όρεξη και προτιμούν να αλλάξουν πρόσωπο. Για να πάνε σε ένα άλλο πρόσωπο που θα έχει τι έχει, ας πούμε, τα συστατικά της γοητείας, τι είναι, το άγνωστο. Mm-hmm. Και το μυστήριο. Και το μυστήριο λυθεί και πέσει φως. Μετά το θα δεις τι θα κάνεις. Μετά πάλι δεν θα απογοητεύεσαι σιγά σιγά, θα φεύγει το στοιχείο της γοητείας. Δεν θα είναι ξανά επανάληψη του ίδιου κύκλου, ναι. Αν δεν έχεις δουλέψει κάποια πράγματα. Αν δεν έχεις δουλέψει και αν δεν έχεις καταλάβει μετά από κάποια ηλικία, τώρα τα νέα παιδιά, που είναι και σε λίγο ο Άγιος Βαλεντίνος, ας μην τα ακούνε αυτά, να τα ακούνε πιο μεγάλοι. ακούτε, γιατί θα έρθει η ώρα σας και εσάς. Θα πούμε και για τα πιο νέα παιδιά, δηλαδή. Να καταλάβεις σε ποια κατηγορία είσαι ως άνθρωπος. Τι δηλαδή, τι σε γοητεύει εσένα. Δηλαδή, καθένας τώρα, άμα μας ακούει, να σκεφτεί τι τον γοητεύει σε έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Και δεν εννοώ αυτό που λένε, τα μάτια του, άμα είναι γαλάζια ή το.
Ναι, μπορεί να σ' αρέσουν τα γαλάζια μάτια, αλλά δεν σε εγωιτεύουν όλα τα γαλάζια μάτια. Δηλαδή. Το στοιχείο του χαρακτήρα ενδεχομένω. Και γενικά, ποιο τύπο ανθρώπου σε εγωιτεύει. Δηλαδή, παρασχάρι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μια κατηγορία μεγάλη ανθρώπων, εγωιτεύεται από του ανθρώπου οι οποίοι είναι. Τους δέχονται χωρίς κριτική, ανεφόρον. Έτσι, και νιώθεις πάρα πολύ ωραία μαζί τους και αυτό σε εγωιτεύει. Μία άλλη κατηγορία ανθρώπων εγωιτεύονται από τους ανθρώπους που τους ξυπνάνε το γονεϊκό κομμάτι. Σαν τον μπαμπά μου, σαν τη μαμά μου, λίγο με μαλώνει, αλλά με φροντίζει, με νοιάζεται. Τους αρέσει, και αρέσει αυτή αυτό. Μ' αρέσει αυτή η συνθήκη. Με εγωιτεύει. Άμα το γνωρίζω αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία. Άλλοι άνθρωποι μας γοητεύουν γιατί μας ξυπνάνε ένα ιδανικό αυτό που κάποτε τα νιάτα που λέγαμε πριν, έτσι, όταν είσαι έφηβος και θέλεις τον εαυτό σου. Να τα κάνεις όλα, να τα ζήσεις όλα. Και σκέφτεσαι πώς είναι ο ιδανικός εαυτός σου και συναντάς έναν άνθρωπο και στο ξυπνάει αυτό. Μαρία, συγγνώμη 2 λεπτά. Δεν ξέρω αν έχουμε τελειώσει με τις κατηγορίες. Άλλη μία έχουμε. Για πες και θα σε ρωτήσω. Άλλη κατηγορία. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Αλλά λέγω τις πιο βασικές. Μία άλλη κατηγορία είναι όταν μας ξυπνάει αυτός ο άνθρωπος την επιθυμία να γίνουμε εμείς οι γονείς του. Μάλιστα. Δηλαδή να γίνω εγώ η μαμά του, ο μπαμπάς του. Και κυρίως αυτοί έχουν και κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή κάποια δυσκολία στη ζωή τους. Και εγώ θέλω να τους βοηθήσω να τα καταφέρουν. Περίθαλψη. Μαμά Τερέζα μου κάνει όλο αυτό. Ή σωτήρας να γίνω. Σωτήρας. Γιατί. Αυτό εμένα με κινητοποιεί. Και με γοητεύει. Αυτή είναι άρα, η γοητεία. Βλέπω τον εαυτό μου. Μου δημιουργεί μάλλον ένα είδωλο αυτός ο άνθρωπος που εμένα μου αρέσω μέσα από αυτό που βιώνω. Άρα τον εαυτό μου βλέπω εκεί μέσα. Πάντα βλέπουμε τι τον είπα εαυτό τώρα, μου. Ούτε εγώ το κατάλαβα, ναι. Πάντα τον εαυτό μας βλέπουμε. Απλά εδώ πέρα ζητάμε εμείς από τους ανθρώπους που μας ακούνε να σκεφτούν σε ποια κατηγορία είναι, γιατί είναι πιο εύκολο μετά. Και να σκεφτούμε μετά στην πορεία της ζωής μας ότι η κατηγορία μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αν είσαι 15 χρονών και ερωτεύεσαι και 25 και 35 και 45, μπορεί να αλλάξει θέση. Δηλαδή, όταν είσαι στα 15 να σε γοητεύει, να έχεις κάποιον ο οποίος είναι ο μπαμπάς σου, ας πούμε, μαμά σου, φροντιστικός. Μετά, στα 50 σου, να θέλεις κάποιον να σε γοητεύει, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που θα σου βγάλει το ιδανικό σου κομμάτι, αυτό που ήθελες και που ποτέ δεν έγινες. Γι' αυτό βλέπουμε και ανθρώπους μερικές φορές σε μεγάλη ηλικία και είναι έτσι παιχνιδιάρδες. Α, αυτό. Ξανανιώνουν, ναι. Γιατί κάποιος ξυπνάει αυτό το κομμάτι. Αλλά έχουν αλλάξει θέση από το τι γοητεύονται και αυτό είναι και μια εξέλιξη στον άνθρωπο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να γοητεύει, να έχει αυτή την αλληλεπίδραση. Επειδή δεν ξέρω όλους τους ανθρώπους από την αρχή της ζωής τους. Ο μύθος του ανθρώπου που άμα βγούμε έξω και παρατηρήσουμε, δηλαδή μη σήμερα να περπατάμε μέσα στην πόλη, θα παρατηρήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν καμία γοητεία πάνω τους. Για τα δικά μας τα μάτια, μήπως. Για τα δικά μας τα μάτια, προφανώς, αλλά βλέπεις ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο, όσο και να διευρύνεις τα μάτια σου, πάρα πολύ δύσκολο. Σε αυτή τη φάση όμως της ζωής του που τον βλέπεις εσύ, γιατί δεν ξέρεις τι ήταν πριν ή θα γίνει μετά. Γιατί εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, να μεταμορφωθεί. Ένας άνθρωπος που τώρα αισθάνεται ότι δεν έχει κανένα στοιχείο γοητείας για τους δικούς του λόγους. Γιατί η εμφάνισή του ενδεχομένως νιώθει ότι δεν τον βοηθά και μα εγώ δεν νιώθω καλά με την εμφάνισή μου. Ίσως ισχύει αυτό που λένε ότι δεν εκπέμπω και το κάτι της προς τα έξω. Για τους δικούς του τέλος πάντων λόγους νιώθει, έχει διαπιστώσει ότι δεν γοητεύει. Αυτό πώς μπορεί να το δουλέψει. Καταρχήν, ένας άνθρωπος για να γοητεύσει κάποιον, πρέπει να γοητεύσει ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί. Θα νιώθω εγώ ήδη. Θα νιώθω εγώ καλά. Δηλαδή, είναι αυτό. Γοητευμένη από μένα. Μ' αρέσω, ναι, να μ' αρέσω εμένα. Και δεν είναι αυτό που καμιά φορά υπάρχει μία πλάνη, να είσαι όμορφος, δηλαδή σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Δηλαδή, αδύνατος, ψηλός, δεν ξέρω τι κριτήρια έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αυτά δεν ισχύουν. Εγώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι καμία σχέση, κοντοί, εύσωμοι, λίγο τα μάτια τους περίεργα, αλλά γοητευτική. Γιατί είναι αυτό που λέμε, τι μας γοητεύει εμάς. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε λίγο από τα στερεότυπα, γιατί δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι είμαστε γοητευτικοί, γιατί εμείς έχουμε κάτι πάνω μας που μας αρέσει. Δεν μπορεί κάποιος να ξέρει ότι δεν έχει εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτά που ζητάει η κοινωνία,
Αλλά άμα ανοίξει το στόμα του, έχει να ρίξει κάτι ωραίες έτσι, ατάκες, να πει κάτι ωραία πράγματα και τους κάνει όλους και τρέχουν και α, τι είπε και τι έκανε και πώς γέλασε. Αυτό διαπιστώνεις τελικά, ότι σε εγωιτεύουν οι άνθρωποι, η προσωπικότητα των ανθρώπων. Ναι. Η εμφάνιση είναι πολύ πρόσκαιρο. Ναι, μπορεί να σε εγωιτεύσει κάποιος με την εμφάνισή του. Μπορεί να σου αρέσει κάποιος. Η αίσθηση που θα σου αφήσει. Ναι, να σου αρέσει. Αλλά είναι κάποιο βαθύ. Ναι, να μην σε εγωιτεύει. Πάμε τώρα στη σχέση μας, την οποία την ερωτευτήκαμε. Αυτόν τον άνθρωπο εμείς τον βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Τώρα τον έχουμε αγαπήσει, όχι, δεν ξέρουμε. Άλλη συζήτηση αυτή. Πάμε σε αυτό, σε αυτή την αγωνία που από μία ηλικία και μετά το μαθαίνεις το παιχνίδι. Ό,τι θα ερωτευτείς, θα ενθουσιαστείς, θα ερωτευτείς και μετά θα έχει μία καμπή προς τα κάτω. Αυτό για κάποιους είναι αποτρεπτικό στο να συνεχίσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι του έρωτα. Και σου λέει, δεν ξαναμπαίνω στη διαδικασία. 1, 2, 3, 5, 10 το έμαθα. Μετά από λίγο τελειώνει. Και μετά τι κάνει? Ξέρω εγώ, μένει στο επιφανειακό. Μπορεί φέρει να τη γοητεία του και αρκείται από το να εισπράττει, ξέρω εγώ, βλέμματα θαυμασμού. Εκεί είναι το καθένας να δει μετά τι θα κάνει. Δηλαδή, άμα φύγει η γοητεία από έναν άνθρωπο που είσαι μαζί, τι κάνεις? Αυτό που βλέπεις, δηλαδή, σ' αρέσει? Βλέπω στον άλλο ή σε μένα τελικά. Αυτό μετά που πραγματικά βλέπεις τον άλλον. Ναι. Μας αρέσει αυτό που βλέπουμε στον άλλον, όταν φύγει αυτό το πρώτο, το γοητευτικό. Έχω παρατηρήσει κάτι που αυτό το έχω βάλει και σε μια ερώτηση τότε στο ημερολόγιο εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι πού είναι αυτή η ερώτηση. Νομίζω ότι είναι... Αυτό που αρχικά σε γοητεύει σε έναν άνθρωπο, μήπως είναι αυτό που στην πορεία σε εκνευρίζει? Συνήθως η ιστορία αυτό δείχνει. Το ίδιο πράγμα που σου άρεσε. Να. Πω, πω, τι ρίψω κίνδυνος τύπος αυτός. Θα ταξιδέψω μαζί του σε όλο τον κόσμο. Και μετά που γυρίζει η συνθήκη, μα δεν αντέχεται αυτός ο άνθρωπος, έχει πλήρη άγνοια κινδύνου. Δεν μπορεί να υπολογίσει τίποτα. Το ίδιο νόμισμα. Οπότε, τι γίνεται? Αυτός ο άνθρωπος που μας γοητεύει, κάποια στιγμή, αν δεν είμαστε λίγο προσεκτικοί, το ίδιο του χαρακτηριστικό θα μας απογοητεύσει. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ο ίδιος άνθρωπος. Αυτό που είπες, ρυψοκίνδυνος. Ένας άνθρωπος που είναι εκλετζές. Ναι. Ένας άνθρωπος που του αρέσει και είναι, λέει, κουμπαρτάς. Γενναιόδωρος. Και μετά αρχίζουν και λένε, άμα κοίταξε πόσα λεφτά έδωσε στη μητέρα του, κοίταξε πόσα λεφτά έδωσε στο φίλο του, κοίταξε πόσα λεφτά έκανε. Και αρχίζουν μετά οι κριτικοί. Οι γκρίνιες. Ναι. Το σαράκι. Και είναι αυτό το ίδιο το χαρακτηριστικό που με εγωίτευσε, εάν. Δεν είμαι λίγο προσεκτικός στο να το θυμηθώ ότι είναι αυτό που με εγωίτευε και να το δω λίγο από μια άλλη πλευρά. Γιατί τελικά, αν τον αλλάξω αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα με εγωιτεύει. Γιατί μπορώ και να τον αλλάξω. Άλλη κουβέντα αυτή πάλι. Ναι, πολύ προσπαθούμε. Το να κάνουμε τους προφήτες, δηλαδή από μια ηλικία και μετά, ας πούμε, έχουμε τσεκάρει λίγο τα μοτίβα στις συμπεριφορές των ανθρώπων, έχουμε δει 5 πράγματα, έχει καεί γούνα μας άλλες 3 φορές, έχουμε την εμπειρία και λέμε, ωραία, το βλέπω εγώ τώρα αυτό, μ' αρέσει που είναι κυμπάρης άντρας, ανοιχτοχέρης, την ξέρω τη δουλειά, ότι μετά από μερικά χρόνια θα σκέφτομαι, πάει και εξοδεύει πάρα πολλά, τέλος πάντων, εμένα δεν θα μου αρέσει αυτό σαν συνθήκη. Είναι αυτό μαξιλαράκι ασφαλείας ή μου στερεί την εμπειρία και όλο αυτό που μπορεί να ζήσω? Όχι, δεν μου στερεί. Είναι κάτι που το γνωρίζω και αν θέλω να διατηρήσω τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να μάθω να το διαχειρίζομαι. Άρα σε εμάς πάλι. Σε εμάς. Πάντα σε εμάς. Η απογοήτευση, αλλά και το να με γοητεύσει κάποιος και να με απογοητεύσει, σε εμάς. Σε εμάς. Ο άλλος έρχεται και μας ξυπνάει μέσα μας κάτι που θέλουμε να τον αποθέσουμε. Και ο ένας και ο άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά στην πορεία που γνωριζόμαστε, μπορούμε να γοητευτούμε πλέον από τον ίδιο τον άνθρωπο. Να τον αγαπήσουμε, να τον ερωτευτούμε, αλλά τον ίδιο, αυτόν που βλέπουμε. Να. Στην αρχή είναι προβολές. 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 Προβάλλει ο ένας και γι' αυτό μετά υπάρχει και πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γιατί όσο πιο ψηλά ανέβει ένας άνθρωπος, τόσο θα πέσει. Ξέρεις, πριν συζητούσα με τους συναδέλφους εδώ και τους ρωτούσα εσείς γιατί πιστεύετε, ας πούμε, ότι ξερωτευόμαστε αυτόν που ερωτευόμαστε. Ο Θανάσης, ας πούμε, μου έλεγε ότι πάρα πολλοί απογοητεύονται, διότι είναι τόσο έντονο αυτό που νιώθουν στην αρχή και αυτό φυσικά νομοτελειακά κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, που δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την έλλειψη αυξημένης, δεν ξέρω τι, ποια ορμόνη στα ύψη σε εκείνη τη φάση. Τους απογοητεύει η ίδια η μείωση της έντασης των συναισθημάτων. Εξειδανίκευση και απογοήτευση. Θανάση,
10 παίρνεις στο μάθημα. Υπάρχει. Μπράβο. Όσο πιο πολύ επενδύω δικά μου πράγματα, εγώ τα επενδύω. Δηλαδή, ο άλλος μου έχει δώσει ένα ερέθισμα. Και τον ανεβάζω, μετά που θα καταλάβω ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, μα πού να υπάρχουν. Αυτά καταρχήν πολλοί άνθρωποι που ζητάνε από έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ούτε οι ίδιοι δεν τα έχουμε. Καλά, εννοείται ότι εμείς δεν τα έχουμε. Ναι, εννοείται ότι δεν τα έχει αυτός που τα ζητάει. Και γι' αυτό ακριβώς εναποθέτει πάνω την εξειδενικευμένη εικόνα που έχει και για τον εαυτό του και για τον άλλον. Ναι. Καλά, αυτό το κάνουμε σε όλους. Γι' αυτό απογοητευόμαστε. Ναι. Και δεν είναι πρόβλημα αυτό, γιατί μερικές φορές μας βοηθάει να έρθουμε κοντά ο ένας με τον άλλον. Αλλά ζητάμε από τον εαυτό μας, τουλάχιστον κάποια ηλικία, ή να το καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι τώρα εγώ έχω διάθεση και τα βλέπω όλα ωραία και μετά όταν θα δω και τα υπόλοιπα, πρέπει να κάνω υπομονή, να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Να μην φύγω αμέσως. Μπορώ με καθαρή ματιά να το δω όλα αυτά, γιατί όταν θα σου έρθει η γοητεία κατά κέφαλα και θα είσαι έτοιμος να μπεις σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτή τη διαδικασία, συνήθως δεν έχεις και πολύ καθαρή ματιά. Εξαρτάται, νομίζω, ότι την προσωπική ανάπτυξη που έχει κάνει ο καθένας. Σωστά. Και το αξιακό του κομμάτι. Εγώ γι' αυτό, δηλαδή, πατάω πάντα. Να. Με ποια έννοια. Παρασχάρη είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά, έχει κάνει ένα γάμο και εμφανίζεται ένας έρωτας. Τι θα κάνει? Θα τα γκρεμίσει όλα και θα πάει στον έρωτα. Αμέσως, γιατί μπορεί να το κάνει. Εμείς εδώ πέρα δεν κάνουμε ηθική, κάνουμε κουβέντα. Μια εκδοχή είναι αυτή. Μπορεί να τα κάνει. Απλά άμα το κάνει, να ξέρει τι κάνει. Τι συνέπειες. Ναι, πού πάει. Δηλαδή δεν φεύγεις έτσι με το πρώτο σύννεφο ροζ που σου έχει έρθει στη ζωή. Σκέφτεσαι. Τι κάνεις στη ζωή σου και μετά αποφασίζεις. Μένεις σε αυτό που είσαι και ξαναψάχνεις τη γοητεία ή πας στο όνειρο. Για να μην επαναλαμβάνεις, είναι αυτό που έχουμε πει, μην τρέχεις από πρόσωπο σε πρόσωπο, πιστεύοντας ότι θα βρεις την ιδανική γυναίκα ή τον ιδανικό άντρα, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ο πραγματικός, κάθε πραγματικό που συναντάς. Και τελικά μπορείς να μείνεις με ένα πραγματικό άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο challenge, τέλος πάντων, που ή μεταγίνεσαι αυτός που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, ότι παντρεύεσαι στο τέλος τον εαυτό σου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, τελικά ποιον παντρεύονται? Τον εαυτό τους. Είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς που το βλέπουμε γύρω μας. Ναι, γιατί κανένας δεν έχει αυτό που θέλω εγώ. Να. Θα το βρω. Και εκεί τι κάνουμε, μέσα μας πώς το δουλεύουμε αυτό? Εξαρτάται πόσο πολύ μας πονάει η μοναξιά. Αν αρχίζω και την επενδύω, όπως ακούμε πολύ συχνά, μια χαρά είμαι μόνος μου. Έχω το σπίτι μου, τον καναπέ μου, το σκύλο μου, τη γάτα μου. Είμαι μια χαρά. Δεν θέλω εγώ τίποτα. Αν βρω κάποιον να μου κάνει τη ζωή ό,τι θέλει. Το πιστεύουν αυτό όταν το λένε? Εκείνη την ώρα που το λένε το πιστεύουν, αλλά όταν είναι μόνοι τους το πιστεύουν ή τη νιώθουν. Γι' αυτό... Ο καθένας το ξέρει αυτό για τον εαυτό του. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες παροιμίες, πρέπει να τις ακούμε, που λέει μοναχός ούτε στον παράδεισο. Καλά το είπα. Μπερδεύτηκα μια στιγμή. Μοναχός ούτε στον παράδεισο. Ούτε στον παράδεισο. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό εδώ που τα λέμε. Είναι διαφορετικά όταν είσαι με έναν σύντροφο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι πολύ πιο ωραία. Εκεί να είναι ωραία η σχέση σας. Γιατί είναι φαγόρευτο. Και ωραία σχέση. Δεν μπορεί να είναι και αυτός ο τρόπος σας. Μα γιατί να μην έχω μια ωραία σχέση? Αν μια ωραία σχέση είναι μια πραγματική σχέση. Να. Και η πραγματική σχέση έχει και την απογοήτευσή της και τα δύσκολά της. Δοκίμασε λοιπόν κάποιον άνθρωπο, μετά πας σε κάποια άλλη σχέση. Εσύ θα βρεις τον δρόμο σου. Αλλά δεν μπορεί κάθε ένας άνθρωπος που γνωρίζεις από τα ύψη να φτάνει στα βάθη. Από τον έρωτα στην απογοήτευση και αυτό να παίζει σαν μοτίβο έτσι. Δηλαδή, αν βλέπεις τη ζωή σου να πηγαίνει έτσι συνέχεια με κάθε ένα πρόσωπο, δεν πρέπει κάποια στιγμή να βάλεις ένα ερώτημα? Ναι, να σε προβληματίσει αυτό. Αυτό. Γιατί, να σε προβληματίσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μέχρι που το φτάνω εγώ, τι επιλέγω να ζήσω από κάθε εμπειρία, από κάθε σχέση? Έτερος συνάδελφος έλεγε πριν στο ίδιο ερώτημα ότι έρχεται η ρουτίνα πολύ γρήγορα μέσα στη σχέση, με αποτέλεσμα να χάνεται αυτή η μαγεία του πρώτου διαστήματος και να σε παρασύρει η ρουτίνα. Έρχεται μόνη της η ρουτίνα, την φέρνουμε και πώς θα την κρατήσουμε σε μία σωστή δόση, σε μία σωστή ποσότητα, ας πούμε, αναλογία μέσα στη ζωή μας, ώστε να μην ρουφήξει και τη σχέση μας και το ωραίο κομμάτι της σχέσης? Εδώ χρειάζεται κάθε ένας πρώτα με τον εαυτό του να βγαίνει κάποια στιγμή ένα διαλυματάκι, δηλαδή να κάνει ένα
ανατελεία και να βλέπει πού βρίσκεται αυτός. Ναι. Δηλαδή, με κοιτάξω από το σώμα μου πώς είμαι, από το πρόσωπό μου στον καθρέφτη, δηλαδή να δω το πρόσωπό μου πώς είναι. Ένα πρόσωπο θλιμμένο, ένα πρόσωπο χαρούμενο, πώς νιώθω, πού και πού. Και μετά να δω και τον σύντροφό μου, να το κουβεντιάσω μαζί του, τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε. Την αλήθεια μας να ναι, πούμε. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, σηκώνομαι στο πρωί και τρέχουμε, έχουμε χαθεί, δεν λέμε μια κουβέντα. Πού και πού δηλαδή χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Πού και πού. Καθημερινά το κάνουμε για να μεταφέρω τα ερωτήματα που λέγαμε ωραία. Πριν. Άμα το κάνεις πού και πού. Όλα τα πιάνουμε. Όχι. Συζητάμε για τα πάντα όλη την ώρα, επικοινωνούμε, κάθουμε συνέστημα με τον σύντροφό μας. Όχι. Τα χρειάζεται. Αλλά αυτό όταν δεις δηλαδή ότι η σχέση κάπου παίρνει ένα δρόμο αποξένωσης και αναρωτηθείς τι κάνεις εσύ, τι ανάγκες έχεις, βλέπεις τον σύντροφό σου και το κουβεντιάζεται, μήπως το ξαναπιάσετε από κάπου. Για τα ζευγάρια, όταν χαθούν εντελώς, μετά πώς το ξαναβρουν. Δύσκολο, ε. Αν δεν θέλουν ειδικά, αν δεν αναρωτηθεί ένας από τους δυο, τι θα γίνει μετά. Τι γίνεται. Υπάρχουν μαθηματικά εδώ πέρα. Βρίσκεται κάποιος άλλος. Α, αν αυτό έχεις ανάγκη. Αυτό γίνεται. Γιατί μετά ένας άνθρωπος πώς θα ζήσει τη ζωή του, αν δεν αισθάνεται ότι υπάρχει. Γιατί ένας άνθρωπος έρχεται και με το βλέμμα του μας δείχνει ότι υπάρχουμε. Πολλές φορές τα ζευγάρια φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο που δεν κοιτάζονται πια. Τους είναι αδιάφορη η παρουσία του άλλου. Έχει μπει ο καθένας στο δικό του κόσμο, στις δουλειές του, στα προβλήματά του, στα δικά του και δεν κοιτάζονται. Καμιά φορά και στον καναπέ που κάθονται, βλέπουν μόνο απέναντί τους την τηλεόραση. Δηλαδή δεν έχουν κοιταχθεί στα μάτια. Και την πνευματική επαφή. Ναι. Φοβερό. Και έρχεται λοιπόν ο άλλος, ο άνθρωπος, το τρίτο πρόσωπο τέλος πάντων, το οποίο. Γοητεύει. Γοητεύει. Και εγώ θα νιώσω ότι κάποιος με κοίταξε. Α, έπεσε ο προβολέας πάνω μου. Και θα μου ξυπνήσει μια από τις κατηγορίες αυτές που λέγαμε πριν. Δηλαδή, τι ανάγκη τώρα έχω εγώ. Ανθρώπινο. Ναι. Τι ανάγκη έχω εγώ αυτή τη στιγμή ως άνθρωπος, ποιος μπορεί να με γοητεύσει και έρχεται. Αυτός που μπορεί να με γοητεύσει. Το ιδανικό μου, αυτό που εγώ θα ήθελα στα νιάτα μου. Θα έρθει ένας άνθρωπος που δεν θα μου κάνει κριτική. Ενώ ο άντρας μου συνέχεια μου λέει, μα πώς κάθεσαι, τι κάνεις, αυτό. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έρθει στη ζωή μας και να μας γοητεύσει. Ενώ ήδη εμείς ζούμε σε μία σχέση που δεν πάει καλά ή τέλος πάντων είναι σε τέρμα, έχει επέλθει, ξέρω εγώ, η κούραση, η ρουτίνα, η βαρεμάρα, δεν ξέρω τι. Θα μπορούσε να είναι καταλύτης ώστε να αναζωογονήσει τη σχέση μου. Βέβαια. Και είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Ωραίο είναι αυτό, λέω εγώ τώρα. Ωραίο είναι για αυτούς τους δύο που είναι μαζί. Αυτούς, ο τρίτος, ναι, για τον άλλο, τον άμυρο, ναι, μένει μοδέλη. Ο τρίτος, ναι. Ο τρίτος, ειδικά αν είναι ένα ελεύθερο άτομο που έχει έρθει σε ένα ζευγάρι και επενδύει και αυτό το άτομο σε μια οικογένεια, πάνω σε χάρη, κάποια στιγμή απογοητεύεται γιατί μένει απ' έξω, οι άλλοι δύο το έχουν χρησιμοποιήσει. Ο ένας το έχει χρησιμοποιήσει. Το προχώρησες τώρα και εσύ, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι σχέση. Πολύ συνηθισμένο. Απλά νιώθω στα πρώτα στάδια που ξαναθυμάμαι τον εαυτό μου και με ξαναβλέπω. Ναι. Και νιώθω ότι το βλέμμα είναι πάνω μου. Πλατωνικό. Ναι, εντάξει. Χαρακτήρα. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο ανέμακτο. Και είναι ανέμακτο και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι. Υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν μοτίβα συμπεριφοράς, ας πούμε, με βάση αυτό που έλεγες πριν, το έχεις δει να επαναλαμβάνεται, δεν ξέρω να γενικεύσει τώρα. Ζευγάρια που το ψιλοκάνουν μόνιμα αυτό. Mm. Δηλαδή έχουν βρει ότι το κουμπί για να αναζωογονήσουν τη σχέση τους είναι να παίξουν λίγο με κάποιο τρίτο. Εντάξει, τι παιχνίδια παίζει κάθε ένα ζευγάρι. Αυτό είναι ένα μοτίβο που παίζει ένα ζευγάρι, άμα θέλει να κρατάει τα κύματα έτσι να υπάρχει μποφόρ, υπάρχει μια ταραχή. Σε κάποιους αυτό δεν αρέσει. Εμένα, ας πούμε, φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό. Είναι. Αλλά σε κάποιους αρέσει. Κάθε όμως ένα ζευγάρι πρέπει να βρει το δικό του τρόπο. Η βαρεμάρα που είπες πριν, είναι σαν λέξη, ότι αν αρχίσει και βαριέσαι, πρέπει να σκεφτείς τι βαριέσαι. Βαριέσαι τον άλλον τον άνθρωπο ή τον εαυτό σου. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις από εμάς ξεκινάνε και σε εμάς καταλήγουν. Ναι. Το πώς, ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου και πώς εγώ θέλω να σχετίζομαι με τους άλλους. Άρα πάλι η δουλειά σε εμάς πέφτει. Ακόμα και στον έρωτα δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι απέναντί μου και τα κουσούρια που βλέπω στον άλλο δεν είναι τα λουνού, είναι το πώς εγώ τα εισπράττω όλα αυτά. Δεν ξέρω. Οι άνθρωποι πάντως που βαριούνται, έρχεται κάποιος άνθρωπος απ' έξω και τους πάει την παρεμάρα.
Δηλαδή τους τις σπάει. Ναι, κάποιος έρχεται και τους γεμίζει το κενό αυτό που αισθάνονται από την καθημερινότητα. Δηλαδή, εγώ τεμπελιάζω, δεν προσπαθώ να φτιάξω εγώ τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου. Και είμαι το κατάλληλο άτομο για να έρθει κάποιος να με ξυπνήσει. Γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω μόνη μου. Μάλιστα. Και ένας τρόπος για να μάθω να είμαι σε εγρήγορση είναι να το βρω εγώ αυτό. Δηλαδή, να βρω από μέσα μου αυτή τη δύναμη και την κινητήρια κατάσταση που μπορεί να με βγάζει στη ζωή. Και έχουμε πει, έρωτας είναι όλη η ζωή. Να μην έχω ανάγκη δηλαδή κάποιον να παίξω. Mm-hmm. Όχι ότι δεν το χρειάζομαι, το χρειάζομαι, αλλά να μην είναι μόνο. Οπότε θα βγω στην πίστα και θα πω γεια σας, εδώ μιλάτε. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας αγωητεύσαμε ή αν σας απογοητεύσαμε σήμερα. Κουνάνε χέρια πίσω από τις κάμερες. Νομίζω ότι βάλαμε, ρε παιδί μου, λίγο φως εκεί που πρέπει να μπει. Έρχεται και του Αγίου Βαλεντίνου, τέλος πάντων, το είπε και η Μαρία. Σκεφτείτε το λίγο τώρα που θα μπούμε σε κλίμα ροζ, κόκκινο, ερωτικών. Σκεφτείτε τη θέση σας μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Μη μου ανοιγοκλίνεις εσύ μάτια εκεί από πίσω παντρεμένους άνθρωπους. Λοιπόν, να είσαστε καλά, να περάσετε ωραία. Ελπίζω να βρείτε πράγματα να σας γοητεύουν και εσείς να γοητεύετε άλλους ανθρώπους. Και γενικώς υπάρχει ένα ωραίο αλληλεσβερίσι συναισθημάτων στη ζωή μας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε πάλι εδώ.